Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τα προβλήματα του σχολείου των Δήμων μας. Ειδικά ο Δήμος Εργάλεο είναι ένας Δήμος που έχει πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία του και ειδικά μετά τους σεισμούς της δεκάτου του 2019. Εγώ είμαι πρόεδρος του ΕΕΚ Εργάλεο. Είναι ένα σχολείο και αυτό το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και λειτουργικά προβλήματα. Έχουμε πρόβλημα με πλημμύρες, όταν υπάρχουν καταστροφικές βροχές, πλημμυρίζουν τάξεις, πλημμυρίζει αίθουσες του σχολείου γενικώς. Έχουμε πρόβλημα με κλοπές, έχουν κλαπεί εξωτερικές μονάδες ερκοντήσιων φυσικού αερίου στο αμφιθέατρο που κάνουν οι μαθητές τα θεατρικά τους, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα δρόμενα που κάνει το σχολείο. Και έχουμε και πρόβλημα με κάποια φρεάτια τα οποία έχουν κλαπεί τα καπάκια των φρεατίων και τα έχουμε προχείρω σκεπασμένα και ανά πάσα στιγμή μπορούν τα παιδιά να πέσουν μέσα και να έχουμε κάποιο ατύχημα, το οποίο εντάξει. Τέλος πάντων, εμείς σαν νεοεκλεγμένο σύλλογος στείλαμε ένα email στο Δήμαρχο και πήγαμε και σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο και του τα είπαμε. Σήμερα λάβαμε μία απάντηση ότι θα πάνε τα τεχνικά, τα συνεργεία εκεί και θα το δουν το σχολείο και ευελπιστούμε, τέλος πάντων, να βρεθεί κάποια λύση στα προβλήματά μας και στα προβλήματα όλων των σχολείων του Δήμου μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι λόγω ότι το ΕΕΚ Περιστερίου είναι σε αναμονή, έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά στο ΕΕΚ Εργάλεο από πολλούς δήμους, της Αττικής, και είναι πάρα πολλά τα παιδιά και μέσα στις τάξεις γίνεται συνωστισμός. Δηλαδή, εκεί που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 7 παιδάκια σε κάθε τάξη, είναι 3 τμήματα μαζί και είναι 21 παιδιά μέσα στην τάξη. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Θέλω να πω ότι αν μπορούμε όλοι μαζί ως γονείς, ως συλλόγοι, μαζί ενωμένοι να τρέξουμε γενικώς για τα σχολεία μας, για τα παιδιά, το Δήμον μας.